Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Κυριακή σήμερα, 20 Μαρτίου. Καλώς ορίσατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να ακούσουμε τίτλους επικαιρότητας και αμέσως μετά να δούμε τις ειδήσεις της ημέρας αναλυτικά. Βουλευτές του νομού σχολιάζουν τις εξελίξεις σε ασφαλιστικό και προσφυγικό. Στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπορών Καυσίμων για τις αλλαγές που φέρνει στο κλάδο το νέο ασφαλιστικό. Συζητήθηκε τελικώς στη Βουλή η πρόταση του Αναστάσιου Δημοσχάκη για την αναγωγή της νίκης της Σαμοθράκης σε πανευρωπαϊκό σύμβολο. Σε μερική συμφωνία κατέληξαν οι συζητήσεις των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών με το Κουαρτέτο που έφυγε από την Ελλάδα σήμερα Κυριακή. Βασικά σημεία της συμφωνίας είναι η άνοδος της εθνικής σύνταξης στα 384 ευρώ, καθώς και ότι δεν θα μειωθούν οι κύριες συντάξεις. Οι διαπραγματεύσεις όμως θα συνεχιστούν στις 4 Απριλίου, οπότε και επιστρέφει το Κουαρτέτο στην Αθήνα. Παράλληλα με τις εξελίξεις στο εσωτερικό, σημαντικές είναι και οι εκτός Ελλάδας εξελίξεις, αφού η 20 Μαρτίου είναι η ημερομηνία έναρξης της ισχύως της συμφωνίας που υπέγραψε η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το προσφυγικό ζήτημα. Πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τα δύο αυτά κρίσιμα ζητήματα. Η νέα ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύθηκε στεναρά την αναθεώρηση ενός σκληρού προγράμματος ταξικής δημοσιονομικής προσαρμογής, αμφισβήτησε στα ίσια με τοπικά την πολιτική λογική της λιτότητας, αντιμετώπισε όμως τους συνεχείς εκβιασμούς των δανειστών της που επέβαλαν μια πρωτοφανή χρηματοδοτική ασφυξία και στο τέλος ακόμα και ελέγχους κεφαλαίων. Την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή καταφέραμε να έχουμε μια αξιοπρεπή συμφωνία παρά τις προσπάθειες μέρους της ευρωπαϊκής ελίτ να οδηγήσει την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη στο χείλος του γκρεμού. Γιατί φανταστείτε σήμερα, με αυτή την προσφυγική κρίση, πού θα ήταν η Ευρώπη αν είχαν επικρατήσει οι λογικές του Brexit. Έγινε ένα πρώτο δειλό βήμα στην κατεύθυνση μιας απόφασης που θα αντιμετωπίζει συλλογικά, με ευρωπαϊκό τρόπο, μια κρίση που δεν αφορά μόνο τις χώρες προέλευσης και προορισμού, μιας κρίσης που αφορά ολόκληρη την Ευρώπη, ίσως θα έλεγε κανείς, το διεθνές πλαίσιο συνολικά. Καταλήξαμε σε μια συμφωνία ενιαίας αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης, θα έλεγα λαμβανωμένων υπόψη των συσχετισμών και των δυσμενών συνθήκων, καταλήξαμε σε μια θετική συμφωνία, μετά όμως το αρνητικό τετελεσμένο που είχε διαμορφώσει το κλείσιμο του Δυτικού Βαλκανικού Διαδρόμου από μονομερείς ενέργειες. Αφού ακούσαμε όσα είπε ο Πρωθυπουργός, πάμε τώρα να καταγράψουμε και ένα σχόλιο από τη βουλευτή Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάτα Σαγκαρά, που βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Σαγκαρά, καλησπέρα σας. Οι θεσμοί έφυγαν προς το παρόν και θα γυρίσουν τον επόμενο μήνα. Πώς προκύπτει ότι αυτός ο γύρος διαπραγμάτευσης ήταν επιτυχημένος? Ξεκαθαρίζουμε ότι καταρχάς γνωρίζουμε όλοι ότι στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης η πληροφόρηση δεν είναι πλήρης για λόγους ευνόητους. Αυτό που γνωρίζουμε όμως είναι ότι σε πάρα πολλά σημεία υπήρχε συμφωνία και μάλιστα σε μια θετική κατεύθυνση στο πλαίσιο και αυτό που διεκδικούμε στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπογράφηκε τον Ιούλιο. Από όσο γνωρίζουμε, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος υπήρξε συμφωνία και μάλιστα σε δύσκολα θέματα. Έχουν μείνει ανοιχτά μέτωπα τα οποία θα συζητηθούν με την επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα αφού τελειώσει και οι γιορτές του Καθολικού Πάσχα και επιστρέψουν νομίζω στις αρχές Απριλίου οι θεσμοί. Γνωρίζουμε σίγουρα ότι τα δύο μεγάλα κομμάτια που είναι το ασφαλιστικό και το φορολογικό στο μεγαλύτερο μέρος τους έχουν συμφωνηθεί, έχουν καταλήξει και μένουν μικρές λεπτομέρειες για να κλείσει η αξιολόγηση την οποία αναμένουμε εμείς να κλείσει γρήγορα αλλά κυρίως αναμένει και η αγορά να κλείσει γρήγορα η αξιολόγηση προκειμένου να περάσουμε σε διαφορετικές συνθήκες, να ξεμπλοκάρει η χρηματοδότηση, να αρχίσει να ρέει χρήμα προς τις τοπικές αγορές, τη μικρομεσαία αγορά, αλλά και να ανοίξουν και προγράμματα που τώρα έχουν μπλοκάρει.
Κυρία Γκαρά, πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν η στάση, να αλλάξουν στάση οι θεσμοί μέχρι την επόμενη φορά που θα ξαναέρθουν? Κατά την προσωπική μου εκτίμηση δεν νομίζω να αλλάξουν στάση, διότι κυρίως αυτό που βλέπουν οι θεσμοί πάλι στο πλαίσιο, θα το επαναλάβω, στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει υπογραφεί, αυτό που βλέπουν και τους ενδιαφέρει κυρίως είναι το να βγαίνουν οι αριθμοί. Τα στοιχεία λοιπόν είναι συγκεκριμένα. Από εκεί και πέρα όμως είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση, διότι η ελληνική κυβέρνηση απαιτεί μια διαφορετική πολιτική, ενώ αρκετοί από τους θεσμούς, διότι και σε αυτούς δεν υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο, εμφορούνται μια διαφορετική πολιτική στάση. Ωστόσο, εκεί που πιέζει η ελληνική κυβέρνηση είναι να υπάρχει μια όσο το δυνατόν καλύτερη πολιτική ρύθμιση και μεταρρυθμίσεις που θα ελαφρύνουν τα φτωχότερα στρώματα και θα επιβαρύνουν τα πλουσιότερα. Οι θεσμοί από την πλευρά τους βλέπουν κυρίως το να βγαίνουν τα νούμερα. Εκτιμώ όμως ότι θα φτάσουμε σε θετικά αποτελέσματα. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Μαγικά ραβδάκια δεν υπάρχουν για να διαλυθεί η κατάσταση την οποία έχουμε περιέλθει τα τελευταία χρόνια, αλλά εμείς από την πλευρά μας κάνουμε μία προσπάθεια να προχωρήσουν γρήγορα δομικές μεταρρυθμίσεις, διότι έχουμε πρόβλημα κυρίως στη δομή, στον δημόσιο τομέα. Προχωράμε γρήγορα μεταρρυθμίσεις και έλεγχο της διαφθοράς και της διαπλοκής, που είναι μία από τις μεγαλύτερες τρύπες στην ελληνική οικονομία αλλά και κοινωνία, και είναι αυτό που πάει πίσω εν τέλει και την επιχειρηματικότητα σε όλα τα επίπεδα και όλο τον κύκλο εργασιών. Προχωράμε και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί τον Ιούλιο, και θα χρησιμοποιήσω και μία φράση του Πρωθυπουργού, ότι εμείς δεν θα κάνουμε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτήν τη συμφωνία, άσχετα αν πολλές φορές οι θεσμοί πιέζουν για να κάνουμε πολύ περισσότερα και δυσμενή από ό,τι έχει συμφωνηθεί. Κυρία Γκαρά, ο κύριος Κατρούγκαλος είπε στους θεσμούς ότι το ασφαλιστικό είναι θέμα κυβέρνησης. Θα καταφέρει να τους πείσει, λέτε, ως προς αυτό? Σίγουρα η ασφαλιστική μεταρρύθμιση είναι αναγκαία μεταρρύθμιση, είτε υπάρχουν οι θεσμοί είτε όχι. Είτε υπάρχει επιτροπία είτε όχι, είτε υπάρχει πίεση είτε όχι, ακριβώς γιατί υπάρχει μια τεράστια τρύπα στα ασφαλιστικά ταμεία, υπάρχουν εργασιακές συνθήκες που απομακρύνουν τους εργαζόμενους από το να ασφαλιστούν στα ταμεία, οπότε εκεί τα επόμενα χρόνια αν δεν υπάρξει μεταρρύθμιση, αν δεν υπάρξουν παρεμβάσεις, κινδυνεύουν και υπάρχουν σε συντάξεις. Έτσι λοιπόν το πλαίσιο και η πρόταση που έχει καταθέσει η ελληνική κυβέρνηση είναι ζήτημα της ελληνικής κυβέρνησης. Ξαναλέω ότι αυτό που ενδιαφέρει τους θεσμούς με τους οποίους γίνεται η διαπραγμάτευση είναι να βγαίνουν τα νούμερα. Εμείς, ο κύριος Κατρούγκαλος και η κυβέρνηση, από την πλευρά τους αποδεικνύει ότι η υποχρέωση να καλυφθεί το 1,8 δις με την πρόταση που υπάρχει και με την προβολή στα επόμενα χρόνια βάσει της αύξησης του ΑΕΠ καλύπτει αυτό το κενό και δίνει και μία βιωσιμότητα για τις επόμενες γενιές και για τα επόμενα χρόνια, γιατί μας αρκεί μόνο να καλύψουμε ένα κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή και να βλέπουμε κοντόφθαλμα ότι τα τελευταία 3 χρόνια εντάξει καλύπτεται το κενό. Το θέμα είναι να υπάρχει στο ασφαλιστικό σύστημα βιωσιμότητα και τα χρήματα των εργαζομένων που καταβάλλονται στα ταμεία να εξασφαλίζουν τις συντάξεις για τις επόμενες γενιές. Ήδη όμως έχει συμφωνηθεί και ανακοινώθηκε, με συγχωρείτε για τη διακοπή, ανακοινώθηκε σήμερα από τα χείλη του αρμόδιου υπουργού, του κυρίου Κατρούγκαλου, ότι έχει κλείσει το ύψος της βασικής σύνταξης, την πρόταση που έκανε η κυβέρνηση, και είναι στα 384 ευρώ, και έχει συμφωνηθεί και το συνολικότερο πλαίσιο της πρότασης για το ασφαλιστικό σύστημα. Έχει γίνει αποδεκτή η κόκκινη γραμμή ότι δεν θα περικοπούν οι κυρίες συντάξεις, και από εκεί και πέρα έχει μείνει ανοιχτό βάσει της ενημέρωσης που έκανε ο κύριος Κατρούγκαλος τα όρια αναπλήρωσης, τα οποία θα συζητηθούν από όσο γνωρίζω με την επιστροφή των θεσμών. Κύριε Γκαρά, σχετικά με το προσφυγικό, τώρα σήμερα είναι η πρώτη μέρα
της στήρησης της συμφωνίας της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η Τουρκία δεν θα τηρήσει αυτή την συμφωνία και θα ξαναγυρίσουμε στα ίδια. Ποια είναι η δική σας άποψη? Εκτιμώ ότι δεδομένων των συνθήκων ήταν μια αναγκαία συμφωνία με πρώτο στόχο κυρίως να καταπολεμηθεί η λαθρέα διακίνηση και να εξαλειφθούν οι παράνομες διαδρομές μετακίνησης των προσφύγων και των μεταναστών. Από όσο παρακολουθήσαμε όλοι μας, ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία η διαπραγμάτευση αυτή με πάρα πολύ πίεση στην Τουρκία. Αν εξαιρέσουμε τα ωφέλη σε εισαγωγικά που θα μπορούσε να δίνει το λαθρεμπόριο, βλέπουμε ότι για την Τουρκία, βλέπουμε ότι η Τουρκία κάνει τα πάντα για να γίνουν πιο γρήγορες οι ενταξιακές της διαδικασίες και να εξυγχρονιστεί σαν χώρα και κυρίως να πλησιάσει στην τήρηση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά εκτιμώ και με την πίεση της Ευρώπης βέβαια, εκτιμώ ότι θα συμμορφωθεί και η Τουρκία σε αυτήν τη συμφωνία, διότι μην ξεχνάμε ότι κανένας δεν μπορεί να παίζει και με τις ζωές των ανθρώπων αυτών. Ωστόσο, και πάλι σαν προσωπική εκτίμηση θα το πω, νομίζω ότι είναι μια διαδικασία, όπως ρέουν οι προσφυγικές ροές και το κύμα αυτών των ανθρώπων, έτσι είναι και μια δυναμική διαδικασία η διαχείριση φιλοξενίας και μετεγκατάστασης των προσφύγων. Παρ' όλα αυτά, αν κυρία λοιπόν Γκαρά, δεν τηρηθούν οι συμφωνίες από πλευράς της Τουρκίας, εκτιμώ ότι θα έχουμε τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τηρηθούν. Η Διεθνής Αμνηστία ωστόσο καταδίκασε τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία ως απαράδεκτη. Εσείς τι λέτε? Ανά πάσα στιγμή πρέπει να διαχειριζόμαστε την κατάσταση ως έχει. Δυστυχώς, όταν έχουμε χιλιάδες και εκατομμύρια πρόσφυγες να μετακινούν με οποιονδήποτε τρόπο προκειμένου να φτάσουν στη χώρα που επιθυμούν και με όλες αυτές τις δυσκολίες που μπαίνουν με απαράδεκτες μονομερείς ενέργειες είτε από τις χώρες που βρίσκονται στο Βαλκανικό διάδρομο, είτε και από κινήσεις που κάνει η Τουρκία, πρέπει να αντιμετωπίσουμε συλλογικά και πανευρωπαϊκά όλες οι χώρες τη δεδομένη κατάσταση και τις δεδομένες συνθήκες. Όμως θεωρώ ότι αν τηρηθούν όλα τα όρια και τα πλαίσια που έχουν μπει στην τελευταία συμφωνία, εκτιμώ πως δεν θα υπάρχει κανένα πλήγμα στα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων. Ακριβώς γιατί επιταχύνονται, κλείνει ή θα καταπολεμηθεί, θα γίνει προσπάθεια να καταπολεμηθεί η λαθρέα διακίνηση των ανθρώπων αυτών, πρώτον, και δεύτερον γιατί επιταχύνονται όλες οι διαδικασίες για την παροχή ασύλου στους ανθρώπους που το δικαιούνται. Οπότε οι πρόσφυγες πολέμου βάσει της συνθήκης και της Γενέβης προστατεύονται και από αυτήν τη συμφωνία. Κυρία Γκαρά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωστόσο, για τη συμμετοχή. Ωστόσο όλα κρίνονται στην πράξη, έτσι, θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Και εκεί πρέπει να διαφυλάξει ο καθένας και τους ανθρώπους αυτούς και τις συνθήκες που έχουν υπογραφεί διαχρονικά. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Τώρα, επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Εύρου του και επίτιμου αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αναστάσιου Δημοσχάκη προς τον Υπουργό Πολιτισμού Αριστίδη Μπαλτά με θέμα την ανάδειξη της και υιοθέτηση της νίκης της Αμοθράκης ως συμβόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητήθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Με τον ευμενή σχολιασμό του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, συνοδεύτηκε η επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή και συζητήθηκε ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάδειξη και υιοθέτηση της νίκης της Αμοθράκης ως συμβόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως τόνισε κατά την ομιλία του ο κ. Δημοσχάκης, η αξιοποίηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποτελεί υποχρέωσή μας στο πλαίσιο της διαφύλαξης της ταυτότητάς μας, άρα και της υπόστασής μας ως έθνος και ως κράτος. Συζητήθηκε επίκαιρη ερώτηση που αφορά την ανάδειξη της νίκης της Αμοθράκης σε ό,τι αφορά την υιοθέτησή της ως σύμβολο των ευρωπαϊκών ιδεών, αξιών και αρχών της Ευρώπης
έναντι κάθε ολοκληρωτικής, αναχρονιστικής και σκοτεινής ιδεολειψίας που συνεχώς επιχειρεί κατά καιρούς να εισέλθει στους κόλπους της Ευρώπης. Παράλληλα, δήλωσε πως αποτελεί και μεγάλη ευκαιρία για να αναβαθμίσουμε το τουριστικό μας προϊόν και να βελτιώσουμε την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό. Κατατέθηκαν όλες οι επιστολές που είχαμε αποσταλεί στους πολιτιακούς και πολιτικούς παράγοντες της χώρας, καθώς επίσης και στους αντιστοίχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατατέθηκαν όλα τα ψηφίσματα των θεσμικών παραγόντων και θεσμικών υπηρεσιών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Εύρου και της Αμοθράκης. Έχει στα χέρια του και ο Υπουργός Πολιτισμού ένα πολύ σημαντικό θησαυρό προκειμένου να τον αναδείξει στους ομολόγους του στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να πείσει τους ομολόγους του και να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτήν την απόφαση την οποία επιχειρούμε να εξασφαλίσουμε και συνεχώς θα την επικαιροποιούμε. Ήδη από το Σεπτέμβριο του 2015 ο κύριος Δημοσχάκης είχε προτείνει σε συνάντηση των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας την πρόθεση της υιοθέτησης της νίκης της Αμοθράκης ως συμβόλου της νίκης των ευρωπαϊκών ιδεών, αρχών και αξιών απέναντι σε κάθε αναχρονιστική, ολοκληρωτική και σκοτεινή ιδεολειψία που κατά καιρούς επιχειρεί να διεισδύσει στην Ευρώπη. Τοποθετήθηκε ο Υπουργός Πολιτισμού και συμφωνήσαμε να ξανασυναντηθούμε στο γραφείο του και να συζητήσουμε εκ νέου το θέμα. Είχε μια μικρή επιφύλαξη. Όμως την επόμενη μέρα το πρωί, την Παρασκευή πρωί, ήρθε ένα αισιόδοξο μήνυμα από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ξέρω ότι είναι ευαίσθητος και αυτός για αυτό το θέμα, αλλά και για όλα τα θέματα που αφορούν τον Εύρο και τη Θράκη. Και με τη δήλωση τη γραπτή ότι στηρίζει αυτήν την κοινοβουλευτική προσπάθεια και πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλα επιπλέον βήματα. Παράταση 14 μηνών πήρε το έργο αποκατάστασης του δικτύου ίδρευσης της κοιλάδας του Νέστου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η παράταση ήταν αναμενόμενη καθώς το έργο είναι μεγάλης κλίμακας, όμως από πλευράς περιφέρειας εκφράζονται ανησυχίες για τη χρηματοδότησή του. Έως τον Ιούνιο του 2017 διαρκεί η παράταση που έλαβε η ολοκλήρωση του έργου του αρδευτικού δικτύου της κοιλάδας του Νέστου. Πάντως, η παράταση θεωρήθηκε σχεδόν αναμενόμενη από τις τοπικές αρχές, αφού το έργο είναι πολύ μεγάλης κλίμακας και σε τέτοια έργα συνηθίζεται να δίδονται παρατάσεις. Είναι ένα μεγάλο έργο και τα μεγάλα έργα συνήθως παρατείνονται και ξαναπαρατείνονται μέχρι να ολοκληρωθούν. Έχει δοθεί παράταση, όπως είπατε. Η παράταση αυτή θα τελειώσει του χρόνου. Μετά από 12-14 μήνες από τώρα, τον Ιούλιο στα τέλη του Ιουλίου του 2017. Το ερώτημα είναι αν το έργο θα γίνει έργο γέφυρα. Το έργο της Δυτικής Πεδιάδας του Νέστου, του Αρδευτικού, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο το σχεδίασε η τότε νομαρχία, ο τότε νομάρχης με τον τότε διευθυντή των Αιγαίων Βελτιώσεων, που είναι ένας από τους κορυφαίους εν συντάξει πλέον οικειοπόνους στα αεροεγκυοβελτιωτικά έργα, ο Κώστας Τσομπάνογλου. Σχεδιάστηκε και τώρα υλοποιείται. Δυστυχώς το πρόβλημά μας είναι ότι είχαμε κάποιες ανόητες απόψεις που λέγανε ότι αισθητικά έτσι ή αισθητικά αλλιώς και κινδύνεψαν να θέσουν σε αμφισβήτηση το έργο, δεν τα κατάφεραν. Αυτό που προβληματίζει τις αρχές δεν είναι η παράταση που πήρε το έργο, αλλά η χρηματοδότησή του. Επειδή τα χρήματα που απαιτούνται είναι πολλά και η οικονομική συγκυρία πολύ δύσκολη, στις τοπικές αρχές υπάρχει ανησυχία μήπως τα χρήματα δεν καταβληθούν εγκαίρως και αυτό έχει ως αποτέλεσμα επιπλέον καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου. Και από την άλλη μεριά, το πρόβλημά μας είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας ένα πρόβλημα που είναι η μη πληρωμή των λογαριασμών. Υπάρχει ένας λογαριασμός 375.000, ο οποίος δεν πληρώθηκε, και όπως δεν είναι στο μόνο έργο αυτό, είναι και σε άλλα έργα, όπως είναι ο Μαρμαράς, αυτά τα δύο βασικά. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να το τελειώσουμε το έργο και θα μπορέσουμε αρκεί να η χρηματοδότηση από το Υπουργείο να μην είναι ένα επιπρόσθετο βάρος στις τεχνικές δυσκολίες που έχει το ίδιο το έργο. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, το προχωρούμε. Βασικά όμως το έργο του Μαρμαρά, του φράγματος του Μαρμαρά και το έργο του αρδευτικού, του έργου της Δυτικής Πεδιάδας του Νέστου ταλαιπωρούνται κυβερνητικά από τις μη πληρωμές.
Με θρησκευτική κατάνοιξη, πιστοί παραβρέθηκαν στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου της Αλεξανδρούπολης, ανήμερα του εορτασμού της Κυριακής της Ορθοδοξίας. Η μέρα αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για το Ορθόδοξο δόγμα, καθώς μετά από μακροχρόνιο αγώνα και διαβουλεύσεις την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τελικά επετράπη η αγιογράφηση του προσώπου του Ιησού. Κυριακή της Ορθοδοξίας και η Εκκλησία γιορτάζει την αναστήλωση των εικόνων της, δηλαδή τη δυνατότητα που απέκτησε ύστερα από ένα φιλοσοφικό αγώνα και εμφύλιο πόλεμο της Αυτοκρατορίας που διήρκησε περίπου 100 χρόνια να ζωγραφίζει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού σε εικονίσματα. Ο αγώνας αυτός ήταν η αφετηρία για τη δημιουργία της θεολογίας του προσώπου της Εκκλησίας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε η περιφορά των εικόνων εντός του Ιερού Ναού. Τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών. Στην Εκκλησία συνήθως δεν τιμάμε επαιτίους ούτε ιδέες. Στην Εκκλησία τιμάμε πρόσωπα και γεγονότα. Όσα πρόσωπα και γεγονότα συνετέλεσαν στο να γίνει η ζωή μας πιο εύκολη, πιο ευχάριστη πνευματικά και πιο αποδοτική. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η εξαίρεση είναι η σημερινή Κυριακή της Ορθοδοξίας, κατά την οποία τιμάμε μεν τα πρόσωπα εκείνα που έλαβαν μέρος και διαδραμάτισαν κάποιον σωστό ρόλο, ορθόδοξο ρόλο στην αναστήλωση των εικόνων, αλλά συγχρόνως εκείνα τα πρόσωπα που ανέδειξαν το πρόσωπο του ανθρώπου μέσα στη ζωή της πίστεώς μας. Γιατί όταν η Εκκλησία δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ζωγραφίζει το πρόσωπο του Χριστού, αυτό σημαίνει ότι το πρόσωπο του ανθρώπου αποκτά τεράστια σημασία. Η γιορτή της Ορθοδοξίας μας διδάσκει να τιμούμε τον συνάνθρωπό μας, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος. Χρειάζεται να σεβαστούμε τα ανθρώπινα πρόσωπα και στην εποχή μας, όποια και να είναι, ό,τι και να έχουν κάνει, όσο και να έχουν αμαυρωθεί μακριά καμιά φορά και από τον Χριστό. Είναι πρόσωπα ανθρώπινα που αξίζουν τα πάντα. Τουλάχιστον αυτό λέει σε εμάς η πίστη μας και το Ευαγγέλιο. Ότι κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από το ποιος είναι και τι πράττει στη ζωή του, είναι εικόνα του Θεού. Για τον κάθε άνθρωπο ο Χριστός έχυσε το αίμα του. Αυτό λέει ο δικός μας πολιτισμός. Κάποιοι άλλοι πολιτισμοί λένε διαφορετικά πράγματα. Εμάς δεν μας απασχολεί κάτι τέτοιο. Εμείς συνεχίζουμε στέρεοι πάνω στην πίστη μας, στον πολιτισμό μας και στον δικό μας ανθρωπισμό, τον ορθόδοξο χριστιανικό, που βλέπουμε τόσο πολύ να υπερέχει σήμερα μέσα στην ψευτιά και την υποκρισία που επικρατεί στην Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, δείτε σε λίγο τον πρώτο μαθητικό διαγωνισμό ρομποτικής που έγινε στο πρώτο γυμνάσιο της Αλεξανδρούπολης. Δείτε ακόμα την ημερίδα που διοργάνωσε η Επιτροπή Ισότητας Φύλων του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τον καρκίνο του μαστού. Στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου, ενημερώνοντας τα μέλη της Ομοσπονδίας για τις αλλαγές που θα ισχύσουν στον κλάδο αν τελικά ψηφιστεί το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Αν ψηφιστεί ασφαλιστικό και φορολογικό, τα πρατήρια υγρών καυσίμων δεν θα είναι πλέον βιώσιμες επιχειρήσεις, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπορών Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου, τονίζοντας πως οι επιβαρύνσεις θα αφορούν στο 100% των εσόδων. Οι επιβαρύνσεις είναι πάρα πολλές. Ο πρατηριούχος αυτή τη στιγμή, φορολογικά θα σας πω, είναι ένα επάγγελμα το οποίο ό,τι κερδίζει τα δηλώνει, δεν φοροδιαφεύγει, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε επιβάρυνση είναι πέραν του δυνατού. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι επιβαρύνσεις, όπως τις υπολογίζουμε, μπορεί να υπερβούν το 100% των καθαρών εσόδων του πρατηρίου.
που καταλαβαίνετε δεν αξίζει τον κόπο να δουλεύει πλέον ο πρατηριούχος. Άρα λοιπόν εδώ η κυβέρνηση θα πρέπει να το δει. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων δήλωσε πως σε ακριτικές περιοχές όπως ο Εύρος θα έπρεπε να μειωθεί σημαντικά ο ειδικός φορός κατανάλωσης για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της κατανάλωσης καυσίμων από τη Βουλγαρία. Αυτό έχουμε τοποθετηθεί και έχουμε πει ότι θα πρέπει να μειωθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης ειδικά στις ακριτικές περιοχές και ειδικά στις περιοχές οι οποίες γειτνιάζουν με χώρες οι οποίες έχουν χαμηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτό για να βοηθηθεί η τοπική οικονομία αφενός και αφετέρου. Θα πρέπει πια να σταματήσουμε να διώχνουμε τις επιχειρήσεις σε γειτονικές χώρες με σταθερούς χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και έτσι να τους δίνουμε τις επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται εκεί, να τους καλύπτουμε την ανεργία και σε ενάντια περίπτωση να αυξάνουμε την ανεργία στην Ελλάδα και να μειώνουμε τα έσοδα τα οποία θα μπουν στα ελληνικά ταμεία. Παράλληλα, ο κ. Ασμάτογλου τόνισε μεταξύ άλλων πως το 67% των τιμών στους πίνακες των πρατηρίων αφορούν φόρους. Δηλαδή, πού θα φτάσουν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης? Θα φτάσουν πάνω από το 70-80% όταν έχουμε καλύψει στο 67% την ευρωπαϊκή οδηγία? Είναι λογικό να αυξάνουμε το κόστος παραγωγής πρωτογενώς έτσι ώστε να μην είναι βιώσιμα και ανταγωνιστικά τα ελληνικά προϊόντα? Είναι εύλογο να αυξήσουμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που έχουμε δείξει κατά το παρελθόν ότι αυξάνοντας τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης μειώνονται τα έσοδα του κράτους? Δεν θα το καταλάβει τελικά κάποια κυβέρνηση. Μόνο η κάθε απερχόμενη κυβέρνηση λέει ότι αυτό το μέτρο έχει αποτύχει, είτε αναφερόμενοι στις βενζίνες ή στα πετρέλαια είτε στο πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα λοιπόν δεν θα το καταλάβει καμία κυβέρνηση. Δεν θα το καταλάβει ότι με ένα χαμηλό φορολογικό σταθερό συντελεστή θα έχει θετικότερα αποτελέσματα παρά αρνητικά. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε την διαφαινόμενη επαλήθευση του κακού σεναρίου που θέλει τους αγρότες της Ελλάδας να επιστρέφουν χρήματα από το πακέτο της λεγόμενης επιδότησης Χατζηγάκη. Μαζί μας τηλεφωνικά ο πρόεδρος του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδας, Βάκης Τσιομπανίδης. Κύριε Τσιομπανίδη, καλησπέρα σας. Έχουν οι αγρότες να δώσουν τα χρήματα που θα τους ζητηθούν? Ούκ ελάβεις παρά το μη έχουν, κύριε Ματζαρέγκη. Δυστυχώς ήταν μια ιστορία η οποία δεν έπρεπε να πάρει αυτή την έκβαση που πήρε. Ήταν μια υποτιθέμενη ενίσχυση από το πακέτο Χατζηγάκη τότε όταν οι αγρότες ήταν στους δρόμους για να κατευνάσει τα πνεύματα. Ο Σωτήρης του Χατζηγάκης έδωσε κάποια χρήματα στους Έλληνες αγρότες και τώρα καλούνται μετά από 7 χρόνια να τα επιστρέψουν. Μας είχε υποσχεθεί ο Υπουργός ο κ. Αποστόλου ότι αυτά τα χρήματα δεν θα επιστραφούν. Αυτό το πράγμα πριν από ένα μήνα περίπου. Και σήμερα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου καλούνται οι αγρότες να επιστρέψουν τα χρήματα. Φυσικά δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Ο κ. Αποστόλου μας είπε ότι από τους 740.000 που έλαβαν αυτά τα χρήματα θα τα επιστρέψουν μόνο οι 120. Ποιοι θα είναι αυτοί οι 120, ποια θα είναι τα κριτήρια που θα τα επιστρέψουν, μέχρι ποια πόσα θα επιστρέψουν? Είναι τελείως ασαφές το όλο σχεδιασμός της κυβέρνησης. Ήξερε κανείς ότι τα χρήματα που χορηγούνται στους αγρότες υπάρχει περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος να επιστραφούν? Όχι, φυσικά. Εδώ και μια εφταετία κανένας δεν υπολόγισε ότι αυτά τα χρήματα θα τα γυρίσει πίσω. Δυστυχώς όμως ήταν χρήματα τα οποία, ήταν χρήματα τα οποία δόθηκαν παράνομα στους Έλληνες αγρότες. Έτσι. Πρόκειται για αποζημιώσεις του ΕΛΚΑ χωρίς να υπάρχει ζημία. Ήταν τότε μια προεκλογική ενέργεια του Σωτήρη του Χατζηγάκη και της Νέας Δημοκρατίας για να κερδίσουν ψηφαλάκια στις εκλογές και σήμερα καλούμαστε να τα επιστρέψουμε. Δεν είναι όμως μόνο το πακέτο Χατζηγάκη. Αύριο θα έχουμε το πακέτο Κοντού που είναι περίπου στα 140 εκατομμύρια. Είναι το πακέτο Μουραΐτη. Είναι η ιστορία με τους βοσκότοπους περί του 1,5 δις με τον κύριο Τσαρτάρη. Όλα αυτά τα χρήματα, τα οποία είναι βεβαιωμένα ως πρόστιμα και ως καταλογισμοί, σε κάποια στιγμή θα κληθούν οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι να τα επιστρέψουν πίσω. Κύριε Τσιομπανίδη, τι θα γίνει αν οι αγρότες δεν μπορέσουν να επιστρέψουν τα χρήματα πίσω? Κοιτάξτε, τα πράγματα για αυτούς είναι πάρα πολύ απλά. Αυτά τα χρήματα τους θα τα πάρουν. Θα τα κρατήσουν από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.
η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα παρακρατεί κατευθείαν από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, αν δεν μπορέσουν να τα πάρουν από τον κάθε παραγωγό βάσει του σχεδιασμού που ετοιμάζει η κυβέρνηση, έτσι. Αυτή η παρακράτηση είναι νόμιμη, κύριε Τσιμπανίδη? Καμία παρακράτηση αγροτικών επιδοτήσεων δεν είναι νόμιμη. Βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όχι μόνο δεν είναι νόμιμες οι παρακρατήσεις των αγροτικών επιδοτήσεων, έχουν και 7 χρόνια φυλάκιση. Με αυτήν όμως τη λογική του νομοθέτη, οι αγροτικές επιδοτήσεις, μιας και δεν θεωρούνται εισόδημα, γι' αυτό το λόγο και απογορεύεται να παρακρατηθούν, απογορεύεται και να φορολογηθούν. Η ελληνική κυβέρνηση σήμερα σχεδιάζει φορολόγηση των αγροτικών επιδοτήσεων. Πράγμα το οποίο αντιβαίνει κάθε ευρωπαϊκής νομοθεσίας, έτσι. Άρα οι αγρότες θα τρέχουν στα δικαστήρια, κύριε Τσιμπανίδη. Δυστυχώς δεν μας έμεινε άλλος δρόμος. Γι' αυτό και ιδρύσαμε το συνήγορο του αγρότη. Γι' αυτό και κινούμαστε νομικά, γι' αυτό και κάναμε και 4 αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλα αυτά τα θέματα. Το κράτος αυτή τη στιγμή καταπατά κάθε ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά ακόμη και το ίδιο το Σύνταγμα. Και δεν μιλάμε μόνο για τους αγρότες, έτσι. Ακόμη για όλους τους Έλληνες πολίτες. Καταπατείται καταρχάς το άρθρο 4 του Συντάγματος που λέει ότι πληρώνουμε φόρους βάσει της φοροδοτικής μας ικανότητας. Αισθάνεται κανένας Έλληνας πολίτης ότι πληρώνει φόρους βάσει της φοροδοτικής του ικανότητας? Να αλλάξουμε θέμα, κύριε Σκεμπανίδη. Υπάρχει μια κινητικότητα και πάλι στον αγροκτηνοτροφικό κόσμο. Θα ξαναδούμε τρακτέρ στους δρόμους? Κοιτάξτε, η συγκυρία είναι τόσο δύσκολη να ξαναμαζευτούν τα τρακτέρ στους κόμπους, που εγώ προσωπικά το μόνο που βλέπω να μπορεί να γίνει είναι μια κάθοδος μιας ημέρας ή αν όχι μιας ημέρας, μια ολιγοήμερη κάθοδο στο Σύνταγμα ως διαμαρτυρία την ημέρα που θα ψηφιστεί το φορολογικό και το ασφαλιστικό των αγροτών. Δυστυχώς κάποιοι πήγαν και κάναν συμφωνίες χωρίς τους αγρότες για τους αγρότες, πήγαν στον Πρωθυπουργό με ένα μπουκάλι τσίπουρο και σφύριξαν τη λήξη των αγροτικών κινητοποιήσεων. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα προσπαθούν να συγκεντρώσουν τον αγροτικό κόσμο και να τον ξαναβγάλουν στους δρόμους μέσω της καλλιεργητικής σεζόν. Αυτά τα πράγματα είναι από δύσκολα ως ακατόρθωτα. Δηλαδή τα τρακτέρ δεν μπορούν να βγουν στον δρόμο? Στη δεδομένη στιγμή που όλα τα τρακτέρ βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε συλλογικές εργασίες στα χωράφια, θεωρώ ότι είναι ακατόρθωτο να ξαναμαζευτούν στους κόμπους. Και πώς θα διαμαρτυρηθούν αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό που πιστεύω ότι θα γίνει θα είναι μια κάθοδος με λεωφορεία, μια μαζική κάθοδος στην Αθήνα, ώστε να διαδηλώσουμε για τα δίκαια αιτήματά μας. Κυριολεκτικά το φορολογικό και το ασφαλιστικό είναι μέτρα τα οποία όχι απλά είναι υφεσιακά, εξοντώνουν στην κυριολεξία την Έλληνα αγρότη. Μιλάμε κοστολογημένα, ξεπερνάνε τα 2,2 δις. Αυτό σημαίνει ότι είναι στο σύνολό τους οι αγροτικές επιδοτήσεις και κάτι παραπάνω. Κύριε Σκεμπανίδη, τέλος, πιστεύετε ότι υπήρξαν πολιτικές σκοπιμότητες της κινητοποίησης του προηγούμενου διαστήματος? Φυσικά και υπήρξαν πολιτικές σκοπιμότητες. Όταν οι ηγέτες, οι αγροτοσυνδικαλιστές, αυτοί οι οποίοι ηγήθηκαν του κινήματος, γιατί στην ουσία δεν υπάρχει εκλεγμένο όργανο, ήταν καθοδηγούμενοι από κόμματα. Τους είδαμε να καθοδηγούνται από το ΚΚΕ, να καθοδηγούνται από τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και από τη Χρυσή Αυγή. Όσο τα κόμματα εμπλέκονται στους αγώνες των αγροτών και των κτηνοτρόφων, όταν βάζουμε μπροστά τα συμφέροντα των κομμάτων που εκπροσωπούμε και όχι τα συμφέροντα των αγροτών, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Να πηγαίνει ο καθένας, να συναλλάζεται με υπουργούς και με πρωθυπουργούς, να πηγαίνουν πεσκές τις νταμιτζάνες με το τσίπουρο και να επιτυχαίνουν τα αποτελέσματα που στην ουσία φέτος δεν είχαμε καμιά επιτυχία, έτσι. Το μόνο που είχαμε ήταν άσχημο κανένα κέρδος. Κύριε Τσιμπανίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στο Δελτίο. Καλό βράδυ. Στο 5ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης διοργανώθηκε ο πρώτος περιφερειακός διαγωνισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για παιδιά γυμνασίου στο πλαίσιο του πρώτου πανελλήνιου διαγωνισμού εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά γυμνασίου που έχει για θέμα ταξίδι στην αρχαιότητα. Διαγωνισμός που συνδυάζει την τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα με τη ρομποτική στην εποχή μας πραγματοποιήθηκε στο 5ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης και οι μαθητές κλήθηκαν να κινηθούν στο λαβύρινθο όπως ο Θησέας με σκοπό να εξέλθουν δίχως να τους κατασπαράξει ο Μινόταυρος, δηλαδή το ρομπότ τους. Ο περιφερειακός διαγωνισμός προηγείται του πανελληνίου διαγωνισμού με το ίδιο θέμα ταξίδι στην αρχαιότητα. Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για τη διάδοση της νέας εκπαιδευτικής μεθόδου STEM και με την ένταξή της στο σύστημα διδασκαλίας και εκπαίδευσης μαθητών σε όλη την Ελλάδα.
τρίτος περιφερειακός διαγωνισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά γυμνασίου. Στα πλαίσια του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής που θα γίνει στην Αθήνα στις 2 Απριλίου. Συμμετέχουν συνολικά 7 ομάδες από την περιφέρεια, όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και το θέμα του διαγωνισμού είναι ταξίδι στην αρχαιότητα. Οι μαθητές έχουν να διαγωνιστούν σε 2 κατηγορίες. Η μία κατηγορία αναφέρεται στο ταξίδι του Οδυσσέα και η δεύτερη είναι ο λαβύρινθος του Μινόταυρου. Και υπάρχει και μία τρίτη κατηγορία, η κατηγορία Open, όπου πρέπει να κατασκευάσουν οι μαθητές και να παρουσιάσουν έναν μηχανισμό ρομποτικής που έχει σχέση με την αρχαιότητα. Στόχος μακροπρόθεσμος είναι να δοθούν ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων με την ενθάρρυνση των μαθητών να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε διαδραστικές δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία. Θα σας παρουσιάσουμε αρχαίο ναό, ο οποίος έχει αρχαία τεχνολογία. Συγκεκριμένα είναι πόρτες οι οποίες ανοίγουν. Πώς γίνεται αυτό? Όταν γίνεται η θυσία και βάζουμε φωτιά στο βωμό, από κάτω περιέχει ένα δοχείο με νερό, το οποίο η φωτιά ζεσταίνει τον αέρα και έτσι συμπιέζει το νερό, το οποίο πάει σε ένα άλλο δοχείο που είναι με στινιά και ανοίγουν οι πόρτες. Μετά όταν τελειώσει η θυσία, κλείνουν, μόλις σβήσει η φωτιά, κλείνουν αυτόματα οι πόρτες. Συγκεκριμένα αυτή η τεχνολογία είναι το Ήρωνα, ο οποίος ήταν από την Αλεξάνδρεια και ήταν σπουδαίος μηχανικός ιδιομέτρης. Είμαστε σε μια ομάδα ρομποτικής, μπορούμε να την πούμε, και σε αυτή τη ρομποτική φτιάχνουμε ένα ρομπότ το οποίο πρέπει να περάσει από κάποιες συνθήκες, μια πίστα και να τερματίσει. Βέβαια εμείς είχαμε λίγο χρόνο επειδή μας ήρθε και το ρομπότ αργά και γενικά με την ομάδα αργά συγκεντρωθήκαμε όλοι. Είμαστε 4-5 παιδιά με την ομάδα του κυρίου Χανιωτάκη, του υπεύθυνου της ομάδας. Και τώρα φιλοξενούμε, όπως βλέπετε, έναν φιλικό αγώνα της Euro Ελλάς. Και εντάξει, είχαμε τη φιλοδοξία να πάμε και Λονδίνο, να πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, ό,τι βγει. Ήρθαμε εδώ πέρα για να δείξουμε, ας πούμε, τι έχουμε κάνει σαν ομάδα. Και γενικά εργαστήκαμε αρκετές ώρες. Τι παρουσιάσατε εσείς? Εμείς είμαστε στην Open κατηγορία, παρουσιάσαμε τον ναό της Άρτεμις, ο οποίος είχε αυτοματισμό, κάνανε μια θυσία και με μια συγκεκριμένη τεχνολογία θερμαινόταν το νερό και άνοιγε η πόρτα. Και μόλις έπαιρναν τη θυσία, ξανά έκλεινε η πόρτα. Τώρα, μέχρι αύριο, Δευτέρα, 21 Μαρτίου, θα έχουν το χρονικό περιθώριο όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Ολυμπιακή Λαμπαδιδρομία των 31ων Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο 2016 να το δηλώσουν με αίτησή τους στο Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η Ολυμπιακή Φλόγα θα διέλθει από την Αλεξανδρούπολη στις 24 Απριλίου με τη συμμετοχή 6 λαμπαδιδρόμων που θα επιλεγούν από το Δήμο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη και προτεραιότητα θα έχουν οι Ολυμπιονίκες, οι διακριθέντες στον αθλητισμό με σειρά προτεραιότητας διάκρισης και οι διακεκριμένοι στις τέχνες, στα γράμματα και στην κοινωνική προσφορά. Εξυπακούεται ότι στις κατηγορίες περιλαμβάνονται και τα άτομα με αναπηρία. Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκινάει το ταξίδι της και θα περάσει και από την πόλη μας, όπως είδατε, στην πορεία της για τη Βραζιλία, για το Ρίο, που φιλοξενεί φέτος τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε την Ολυμπιακή Φλόγα εδώ στην Αλεξανδρούπολη στις 24 Τετάρτου και όλοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θέλουν, λαμπαδιδρόμοι οι οποίοι θέλουν να συνοδεύσουν την Ολυμπιακή Φλόγα, θα έρθουν να κάνουν μια αίτηση εδώ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και ανάλογα με τα κριτήρια αξιολόγησης θα επιλεχθεί η ομάδα των λαμπαδιδρόμων οι οποίοι θα συνοδεύσουν την Ολυμπιακή Φλόγα. Οι λαμπαδιδρόμοι και οι συνοδοί θα ενημερωθούν για την επιλογή τους και για τις λεπτομέρειες συμμετοχής τους από το Δήμο. Οι επιλεγέντες θα πρέπει να τηρήσουν με σεβασμό όλους τους κανονισμούς που διέπουν την Ολυμπιακή Λαμπαδιδρομία, τον Ολυμπιακό Χάρτη και τις αρχές του. Σημειώνεται ότι αποκλείονται εκ των προτέρων όσοι έχουν τιμωρηθεί για παραβίαση των κανονισμών περί τόπινγκ ή έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που δημιουργούν ασυμβίβαστα και κυκλώματα σύμφωνα με την νομοθεσία. Με ομιλίες αλλά και ερωτήσεις προς τους εισηγητές, πραγματοποιήθηκε η μερίδα για τον καρκίνο του μαστού από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Εύρου.
Η Επιτροπή Ισότητας Φύλων του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου Εύρου διοργάνωσαν ημερίδα με τίτλο «Καρκινός μαστού, σύγχρονη γνώση, ολοκληρωμένη φροντίδα από την πρόληψη ως την αποθεραπεία». Πραγματοποιούμε σήμερα την ημερίδα μας για τον καρκίνο του μαστού, για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, την αποκατάσταση αλλά και την αποθεραπεία της νόσου. Έχουμε διακεκριμένους επιστήμονες, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή τους στην ενημέρωση των γυναικών του Δήμου μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλες όσες μας τιμήσανε με την παρουσία τους, γιατί αυτό μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε δράσεις προς όφελος όλων των πολιτών. Το Επιμελητήριο Εύρου σήμερα, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης και με το Εμπορικό Τμήμα του Επιμελητήριου Εύρου και την πρώην κυρία Μουχταρίδου, διοργανώνουμε μια κοινωνική εκδήλωση για ενημέρωση, πρόληψη, αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Πιστεύω ότι μέσα στους ρόλους του Επιμελητηρίου στη θεσμική μας ιδιότητα πρέπει να έχουμε να δείχνουμε και μερικές φορές το κοινωνικό προφίλ. Έτσι, εντάξαμε και τη σημερινή ημερίδα στην ενημέρωση του κοινού της πόλης μας για την πρόληψη του μαστού. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι, αν δεν κάνω λάθος, μία στις τέσσερις γυναίκες έχει προσβληθεί από τη συγκεκριμένη ασθένεια και καλό θα είναι να κάνουμε πρόληψη. Καταξιωμένοι γιατροί ήταν οι εισηγητές ημερίδας που είχε τρεις θεματικές ενότητες. Το θέμα της σημερινής ομιλίας είναι καρκίνος, το απόκρημνο μονοπάτι της ενημέρωσης. Και πραγματικά η διαχείριση της ενημέρωσης αποτελεί μια καυτή πατάτα στα χέρια αυτού που το αναλαμβάνει. Γιατί ο καρκίνος εξακολουθεί να είναι μια λέξη που κυριολεκτικά διατρυπά τα τύμπανα του τρόμου όταν και περνάει σαν ηλεκτρική εκένωση σε όλα τα κύτταρα του ασθενούς που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη διάγνωση αυτής της αρρώστιας. Ο σωστός τρόπος διαχείρισης του καρκίνου και που ξεκινάει κυρίως με την ανακοίνωση, με τον ονοματισμό του προβλήματος, είναι εκείνο το οποίο θα βοηθήσει, εφόσον γίνει σωστή η ενημέρωση, να διαμορφωθεί μια καλή σχέση ανάμεσα στον γιατρό και στον ασθενή, που είναι πολύ σημαντική αυτή η σχέση για την επιτυχέστερη έκφαση της αρρώστιας. Εκδήλωση με θέματα νέα δεδομένα για την σκλήρυνση κατά πλάκας πραγματοποιήθηκε στο Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας για την Σκλήρυνση κατά πλάκας, καθηγητής νεφρολόγος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αναστάσιος Ορολογάς, μίλησε για το έργο και τις δράσεις της Ελληνικής Εταιρείας αναφορικά με τη συγκεκριμένη ασθένεια. Ελπιδοφόρα μηνύματα παρουσιάστηκαν στην ενημερωτική εκδήλωση για τη σκλήρυνση κατά πλάκας που πραγματοποιήθηκε στο Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης. Ο καθηγητής νευρολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αναστάσιος Ορολογάς αναφέρθηκε στα νεότερα δεδομένα, δίνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον στην αντιμετώπιση της νόσου. Συγκεκριμένα δήλωσε πως τα όπλα που έχουμε στα χέρια μας κατά της ασθένειας αυξάνονται συνέχεια και πως υπάρχει δυνατότητα πλέον να επιλεχθεί η κατάλληλη αγωγή για τον κάθε ασθενή. Νομίζω ότι ήταν σημαντικό ότι προεξαμήνου έχει βρεθεί και για την μορφή, την πρωτοπαθώς προϊούσα μορφή της νόσου, που, αυτή που χειροτερεύει χωρίς εξάρσεις και υφέσεις, η οποία παρόλο ότι είναι το 10% των περιστατικών, δεν είχαμε για τα 150 χρόνια που ήταν γνωστή η νόσο καμία θεραπεία. Και είναι σημαντικό ότι βρέθηκε αυτή η θεραπεία και αυτά ανακοινώθηκαν τα τελευταία συνέδρια και στη Χιλή και στη Βαρκελόνη. Η Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση κατά πλάκας είναι ένα μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό σωματείο με έδρα τη Θεσσαλονίκη που αριθμεί πάνω από 7.000 μέλη πανελλαδικά. Ενδεχομένως, προσπαθώντας να βοηθήσουμε όλα τα άτομα, τα 14.000 άτομα που πάσχουν στην Ελλάδα σήμερα για την νόσο, οργανώνουμε εκδηλώσεις με ό,τι καινούριο συμβαίνει και για την έρευνα της νόσου, αλλά και για τις σύγχρονες θεραπείες. Για φιλανθρωπικό σκοπό ανέβηκε για άλλη μια φορά η παράσταση του Γιάννη Ξανθούλη «Τα Σκουπίδια» στην Αλεξανδρούπολη. Όλα τα έσοδα της διοργάνωσης πρόκειται να δοθούν για την ενίσχυση του Ταμείου του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων του Εύρου. Συνεχίζω.
σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τον Σύλλογο Καρκινοπαθών και Φίλων του Εύρου. Συνεχίζω, το θεατρικό εργαστήρι Διόνυσος της Οριστιάδας ανέβασε για άλλη μια φορά την παράσταση Σκουπίδια στο Δημοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης. Το έργο του Γιάννη Ξανθούλη, παρά τα 30 χρόνια από τότε που γράφτηκε, παραμένει επίκαιρο, διατηρώντας τα μηνύματα που στοχεύει να περάσει ο συγγραφέας. Με μεγάλη μας χαρά ερχόμαστε για άλλη μια φορά στην Αλεξανδρούπολη και συνεργαζόμαστε για άλλη μια φορά με τον εκπληκτικό Σύλλογο και Σπουδαίο Συνεχίζω. Και στο κάλεσμά του να παραστούμε με τα σκουπίδια του Γιάννη Ξανθούλη στην Αλεξανδρούπολη, με μεγάλη μας χαρά ανταποκριθήκαμε θετικά. Είναι μια... Η παράσταση αυτή, η πρεμιέρα της ήταν αρχές Δεκεμβρίου στην Οριστιάδα, επέκτηκε περίπου 38 φορές, πήρε 2 φορές παράταση, είναι μια αλληγορική κωμωδία με πολύ έντονο το στοιχείο του γέλιου αλλά και της συγκίνησης. Και βεβαίως τα μηνύματα που πηγάζουν είναι άφθονα, διότι αυτό το έργο γράφτηκε πριν από 30 χρόνια, αλλά είναι σαν να γράφτηκε χθες. Σχεδόν ζούμε τις ίδιες καταστάσεις με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω στη χώρα μας. Όλα τα έσοδα της παράστασης πρόκειται να δοθούν στον Σύλλογο Καρκινοπαθών και Φίλων του Εύρου Συνεχίζω, προκειμένου να ενισχυθούν τα ταμεία και να διευκολυνθεί το έργο του. Από την πλευρά του, ο υπεύθυνος του Θεατρικού Εργαστηρίου Διόνυσος, Άκης Τσονίδης, εξήγησε τη σημασία του εγχειρήματος και τον σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει ο Σύλλογος Συνεχίζω. Τα χρήματα που αφορούν την είσοδο που έγινε 5 ευρώ σήμερα είναι για το σκοπό και τις δράσεις του Συλλόγου Συνεχίζω. Είναι ένας φορέας ο οποίος κάνει σπουδαία δουλειά κυρίως σε αυτή την ανίατε ασθένεια τον καρκίνο, ο οποίος δυστυχώς όλοι μας έχουμε πολύ κοντινούς ανθρώπους που έχουν περνάνε αυτή τη στιγμή αυτό το Γολγοθά. Το έργο του Συλλόγου Συνεχίζω είναι τόσο σπουδαίο. Για να φανταστείτε ότι στην Οριστιάδα, σε μια εκδήλωση που κάναμε πριν από 10 μέρες περίπου, ήταν κατάμεστος ο Διόνυσος και πολύ σπουδαία εκδήλωση. Οπότε εμείς δεν μπορούσαμε να αρνηθούμε για ένα τέτοιο σκοπό και με μεγάλη μας χαρά, το ξαναλέω, ήρθαμε στην Αλεξανδρούπολη, γιατί και εδώ έχουμε ένα κοινό που μας εμπιστεύεται, μας ξέρει και μας περιμένει. Εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποίησαν τα κέντρα συμβουλευτικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Αλεξανδρούπολη με τη συμβολή του ψυχιάτρου και ψυχαναλυτή Γκάρο Εσαγιάν. Εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποίησαν τα κέντρα συμβουλευτικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Αλεξανδρούπολη. Να σημειωθεί πως το κέντρο πρόληψης και συμβουλευτικής αποτελεί ένα σύγχρονο κέντρο συμβουλευτικής και σεμιναρίων. Φιλοξενούμε σε μια προσπάθεια την οποία έχουμε οργανώσει όλα τα κέντρα πρόληψης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τους συναδέλφους, όλα τα στελέχη σχεδόν των κέντρων πρόληψης της περιφερειάς μας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε μια προσπάθεια να ανταλλάξουμε απόψεις, να συζητήσουμε, αλλά κυρίως να εκπαιδευτούμε στον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τη δουλειά μας και ειδικά στο κομμάτι εκείνο που αφορά τη συμβουλευτική στα άτομα που απευθύνονται σε εμάς. Η συστηματικά προσανατολισμένη συμβουλευτική αναφέρεται στη διαδικασία που συμβαίνει κατά τη συνάντηση δύο ειδικών, ενός πελάτη που ζητά βοήθεια και ενός θεραπευτή που προσφέρει την εμπειρία, τις γνώσεις και ένα οργανωμένο πλαίσιο επικοινωνίας και σχέσεις αλληλεπίδρασης για την αναζήτηση απαντήσεων στα διλήμματα της καθημερινότητας, για τη διέξοδο από τα υποκειμενικά διέξοδα της ζωής, για την αντιμετώπιση της προσωπικής κρίσης. Βρισκόμαστε στην όμορφη Αλεξανδρούπολη για να προβληματιστούμε για έναν καινούριο ρόλο που αποκτούν τα στελέχη της πρόληψης απέναντι στις σύγχρονες ανάγκες της Ελλάδας της κρίσης. Και μιλούμε ουσιαστικά για τον ρόλο του στελέχους πρόληψης ως συμβούλου απέναντι στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και των ανθρώπων που τις απαρτίζουν. Με ποιήση και κλασική μουσική γιόρτασαν την 21η εορτή της Γαλλοφωνίας οι φίλοι και τα μέλη του Συλλόγου Ελληνογαλλικής Φιλίας της Αλεξανδρούπολης στο σπίτι της Αντουανέτας. Στην εκδήλωση απαγγέλθηκαν ποίηματα γνωστών Γάλλων ποιητών. Με αφορμή την 21η γιορτή της Γαλλοφωνίας, ο Σύλλογος Ελληνογαλλικής Φιλίας Αλεξανδρούπολης στο σπίτι της Αντουανέτας για δεύτερη συνεχή χρονιά άνοιξε τις πόρτες του, συμμετέχοντας στον Πανελλήνιο Μαραθώνιο Ανάγνωσης. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν κοπέλες όλων των ηλικιών, όπου με την συνοδεία κλασικής μουσικής απήγγειλαν τα αγαπημένα τους ποίηματα. Είμαστε πολύ ευτυχοί σήμερα γιατί συμμετέχουμε στον Πανελλήνιο διαγωνισμό, Πανελλήνιο Μαραθώνιο Γαλλοφωνίας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει από τον κύριο Πολίτη, καθηγητή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, και την κυρία Καραθάνου, πρόεδρο στο Σύνδεσμο Ελληνογαλλικής
Φιλίας Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας της Αθήνας. Συνδέει ολόκληρη την Ελλάδα. Υπάρχουν πολλές πόλεις στην Ελλάδα που συμμετέχουν σε αυτό το μαραθώνιο ανάγνωσης. Διαβάζουμε γαλλόφωνους συγγραφείς. Η Αλεξανδρούπολη συμμετέχει στο μαραθώνιο με το σπίτι της Αντουανέτας. Τα 55 ποίηματα γαλλόφωνων επιλέχθηκαν από τις δύο σταζιέρ του συλλόγου, Νοεμή και Μαγκαλή. Έχουμε επιλέξει ποιητικές διαδρομές για αυτή τη χρονιά, είναι η δεύτερη χρονιά που συμμετέχουμε και διαβάζουμε γαλλόφωνη ποίηση. Οι δύο γαλλίδες του συλλόγου, σταζιέρες στο σύλλογο της Αντουανέτας, έχουν κάνει μια λίστα από 55 ποίηματα Γάλλων ποιητών. Είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο και υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν, γαλλόφωνοι. Γύρω στα 30 άτομα συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή σήμερα. Υπάρχουν ποιητές από διάφορα ρεύματα, από ρομαντισμό, συμβολισμό, σουρεαλισμό, ποιητές όπως ο Απολινέρ, Βέρ, Αραγκόν, Ελιουάρ, Μποντλέρ, Ουγκό, είναι μια μεγάλη γκάμα των Γάλλων ποιητών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στην ελίτ του κόσμου, στο άθλημα του ύψους, παραμένει ο Κώστας Μπανιώτης που κατέλαβε την 5η θέση με άλμα στα 2.29 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου που διεξάγεται στο Portland. Παράλληλα, η Βούλα Παπαχρήστου στο τριπλούν κατέκτησε το δεύτερο μετάλλιο της ελληνικής αποστολής με άλμα στα 14 και 15. Πέμπτος στον κόσμο αναδείχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής ο Κώστας Μπανιώτης. Ο θρακιώτης αθλητής προσέθεσε ακόμη μια σημαντική επιτυχία σε διεθνές επίπεδο στο παλμαρέ του, καταλαμβάνοντας την 5η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου που διεξάγεται στο Portland. Ο Μπανιώτης με άλμα στα 2.29 κατάφερε να παραμείνει στην ελίτ σε διεθνές επίπεδο, ενώ κάποιες λεπτομέρειες του στέρισαν ακόμη και μια θέση στο βάθρο. Ο Μπανιώτης πέρασε με την πρώτη προσπάθεια πάνω από τον πύχη στα 2.20 και 2.25, ενώ χρειάστηκε 2 για το 2.29. Έπειτα ο πύχης ανέβηκε στα 2.33, μια επίδοση που έχει ο κομμωδινός αθλητής, καθώς με αυτήν κατέκτησε πριν ένα μήνα το χρυσό στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Παρά το γεγονός πως έκανε καλά άλματα, ο Μπανιώτης δεν κατάφερε να περάσει πάνω από τον πύχη στα 2.33 και έτσι αρκέστηκε στην 5η θέση επίδοση καθόλου αμεληταία που τον διατηρεί στους καλύτερους σάλτες του κόσμου. Στο βάθρο ανέβηκαν ο Ιταλός Τάμπερι που κατέκτησε το χρυσό με άλμα στα 2.36, ο Γκράμπατς από τη Μεγάλη Βρετανία με 2.33 και ο Κίναρντ από τη ΣΥΠΑ επίσης με 2.33. Και μπορεί δυστυχώς ο Κώστας Μπανιώτης να μην κατάφερε να φέρει το δεύτερο μετάλλιο για τα εθνικά μας χρώματα. Το κατάφερε όμως η Βούλα Παπαχρήστου στο άθλημα του τριπλούν. Η 27χρονη αθλήτρια, μάλμα στα 14 και 15 στη δεύτερη προσπάθειά της, ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου παίρνοντας το χάλκινο μετάλλιο. Το χρυσό κατέλαβε η Βενεζουελάνα Ρόχας με 14.41 και το αργυρό Γερμανίδα Γκύρισχ με 14.30. Με τα τέρματα του Κουρδάκη στο πρώτο ημίχρονο και του Σκερλετίδη στο δεύτερο, η ΑΕΤ Δημοτήχου επικράτησε στο ντέρμπι κορυφής Ένωσης Άνθειας Αριστίνου και έτσι πλέον απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής, ανοίγοντας τη διαφορά από την Ένωση στους 3 βαθμούς. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Άλεξ Άρδας Καστανέων 3-1, Ωρές Ορεστιάδας Ποκράτης 1-1, Πεντάλοφος Ποντιακός 0-1 και Ένωση Μεταξάδων Παλιουρίου Μαΐστρος 0-1. Θριαμβεύτρια στο ντέρμπι της 18ης αγωνιστικής αναδείχθηκε ΑΕΤ Δημοτήχου, η οποία κατάφερε να επικρατήσει στο ντέρμπι κορυφής της Ένωσης Άνθειας Αριστίνου με 2-0. Η ομάδα του Χρήστου Μαυράκη, 4 στροφές πριν το φινάλε, αποσπάστηκε 3 βαθμούς από την ομάδα του Μιχάλη Φλόρου και πλέον έχει μετατραπεί στο απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αφού έχει κάνει ήδη το ρεπό της εν αντιθέσει με την άμεση διεκδικήτριά της. Στο δάκτυ Δημοτήχου, μπροστά στο ένθερμο κοινό της που δημιούργησε μια όμορφη ατμόσφαιρα, η ΑΕΔ μπήκε δυνατά με στόχο να πάρει από νωρίς το προβάδισμα, όμως η ομάδα του Μιχάλη Φλόρου ήταν καλά στημένη και δεν επέτρεψε στην αντίπαλό της να κυριαρχήσει. Τον γόρδιο δεσμό έλυσε λίγο πριν το ημίχρονο ο Παναγιώτης Κουρδάκης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, με τον Σκερλετίδη να διαμορφώνει νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο το 2-0 που έμεινε στο τέλος της αναμέτρησης. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα της Α κατηγορίας του Εύρου, ο Ορέστης στραβοπάτησε για πρώτη φορά το 2016 μένοντας το 1-1 με τον Ιπποκράτη, με την ομάδα του Νίκου Μητριτζίκου να παίρνει σημαντικό βαθμό για την παραμονή. Σημαντική νίκη στην προσπάθειά του να μπει στην πρώτη τριάδα του πρωταθλήματος πέτυχε το Άλεξ που επικράτησε 3-1 το Άρτα Καστανέων. Νίκη που απομακρύνει για τα καλά τα σενάρια περί υποβασμού πέτυχε ο Ποντιακός στην έδρα του Πενταλόφου με 0-1. Ενώ σε ντέρμπι παραμονής, η Μαΐστρος κατάφερε να φύγει με το διπλό από την έδρα της Ένωσης Μεταξάδων Παλιουρίου με 0-1. Στη βαθμολογία πλέον, μόνο η πρώτη ΑΕΔ με 45, δεύτερη Ένωση Άνθειας Αριστίνου με 42, τρίτος ΟΡΕΣ Ορεστιάδας με 31,
Τέταρτος με 29 ο Άρδας Καστανέων. Στους 27 ανέβηκε το Άλεξ. 23 πλέον έχει ο Ποντιακός που βρίσκεται στην έκτη θέση. 7ος με 17 ο Υποκράτης. Στη ζώνη του πυβασμού με τα έως τώρα δεδομένα είναι η Μαΐστρος με 16 που όπως όλα δείχνουν θα αγωνιστεί μέχρι σε σκάτω για την παραμονή με τον Υποκράτη. Ο Πεντάλοφος με 11 βαθμούς και ένωση με τα Ξάδων Παλιουρίου που έχει 10 έμειναν πίσω στη μάχη της παραμονής ενώ τα Αρίζια με 4 έχουν ήδη αποχαιρετήσει. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.